Talk That Bird. Καλημέρα φίλες και φίλοι, τι κάνετε, όλα καλά? Εδώ λοιπόν σήμερα ένα καινούργιο επεισόδιο. Οι παραλαβές από τον μήνα Απρίλη μέχρι τον μήνα Ιούλη. Ήθελα να το βγάλω αυτό το επεισόδιο τώρα με τη νέα σεζόν, να φεύγει από την άκρη, γιατί σας έχω συνηθίσει σε κάποια επεισοδιάκια παραλαβές που το ανεβάζω έτσι 3-4 φορές το χρόνο με διάφορα pick-ups που έχω κάνει από τις αγορές μου στο eBay. Θέλω να κάνω μια παρένθεση, επειδή μου στέλνετε αρκετά άτομα γενικά, είτε στο Instagram είτε στη σελίδα στο Facebook, από πού τα αγοράζω όλα αυτά. Παιδιά, το έχω πει και σε άλλα επεισόδια, το 95% των πραγμάτων που αγοράζω είναι, παιδιά, πάντα από το eBay. 1% θα είναι από κάποια ιστοσελίδα ξεχωριστή από Αγγλία, Γαλλία κτλ. Και ένα πολύ μικρό ποσοστό το αγοράζω συνήθως εδώ από Ελλάδα, από Marketplace ή από Insomnia σε ακόμα πιο χειρότερο ποσοστό. Δηλαδή, Insomnia δεν ασχολούμαι σχεδόν καθόλου. Εδώ λοιπόν είναι οι παραλαβές μου μέχρι τον μήνα Ιούλιο. Από τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο τώρα δεν έχω κάνει κάποιες παραλαβές. Και τώρα θα το αραιώσω και λίγο γενικά το collecting, γιατί έχω βάλει κάτι άλλους στόχους τώρα. Θέλω να πάρω ένα καινούριο μηχανάκι να πουλήσω το άλλο ένα, τα άλλα δύο, δεν ξέρω τι θα κάνω. Οπότε τώρα έχει λίγο φρένο στο collecting. Παρ' όλα αυτά θέλω να μοιραστώ μαζί σας τις τελευταίες μου αγορές, γιατί ξέρω ότι κάποιοι μπορεί να πάρουν μια ιδέα που μου το έχετε δείξει ήδη στα σχόλια. Κάποιος να πάρει μια ιδέα από κάποια παιχνίδια που πήρα και να τα πάρει αυτός και ήταν κάτι, ας πούμε, το οποίο μου άρεσε. Κάποια παιχνίδια που θα δείτε τυχόν να σας ξυπνήσουν όμορφες αναμνήσεις κτλ. Αυτό είναι ένα επεισόδιο για να φέρει έτσι διάφορες αναμνήσεις σε ρετρό ή και σύγχρονα πράγματα και κάποιες ιδέες κτλ. Πριν δείξω τις παραλαβές, είμαι χαρούμενος να σας ανακοινώσω ότι πλέον το κανάλι έχει και fan mail. Τι είναι το fan mail? Το fan mail καταρχήν είναι κάτι το οποίο μου το ζητάγαν έτσι κάποιοι φίλοι του καναλιού σε μηνύματα κτλ. Γιατί δεν βάζεις και εσύ fan mail στο κανάλι? Το fan mail λοιπόν είναι μια μόδα που ξεκίνησε από το εξωτερικό, από τα μεγάλα αμερικάνικα κανάλια, ξέρω εγώ κτλ. Ή και μικρότερα στη συνέχεια. Που κάποιος, ας πούμε, fan του καναλιού μπορεί να έχει κάτι διπλό, τριπλό, κάτι το οποίο δεν το χρειάζεται πια, κάτι το οποίο του πιάνει χώρο και είναι θεματικό με το κανάλι συνήθως γενικά. Δηλαδή, ας πούμε, video games. Okay, video games. Άλλος μπορεί να έχει κανάλι με. Να μαζεύει καλάμια ψαρέματος. Θα του κάνω λοιπόν fan mail κάποιο μοτεράκι ή κάποιο καλάμι για ψάρεμα. Σε gaming κανάλια λοιπόν συνήθως τους κάνουν κάτι που έχουν spare, κάτι που δεν θέλουν και τα λοιπά, ή τους είναι άχρηστο ή θέλουν να το ξεφορτωθούν. Εντάξει, δύσκολες αυτές οι περιπτώσεις, απλά τις έχω δει. Έτσι λοιπόν κάποιοι φίλοι μου ζητήσανε να κάνω fan mail και εγώ ντρεπόμουν γιατί το κανάλι δεν είναι μεγάλο, αλλά μου λέγανε γιατί το κάνουν κι άλλοι, κάντο κι εσύ. Και τέλος πάντων με πείσανε κάποια παλικάρια, γιατί μου στέλνανε με PM. Μου λέγανε πες διεύθυνση, εγώ θα σου στείλω, θες δεν θες. Επίσης και το τελευταίο κιόλας που δέχτηκα, το παλικάρι αυτό μου το είχε γράψει φάτσα κάρτα στο επεισόδιο το πρώτο τελευταίο με τον Τζάκο. Μου λέγε Νικόλα, εγώ έχω αυτό το παιχνίδι, θέλω να σου το κάνω fan mail. Θες δεν θες, μου λέει θα το πάρεις. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε. Fan mail δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι πρέπει να μου στείλετε κάποιο παιχνίδι, κάτι ακριβό, κάτι κτλ. Fan mail μπορεί να είναι από ένα διαφημιστικό φυλάδιο, ας πούμε, τη Sega, τη Nintendo, τη Sony που δεν είχα. Μπορεί να είναι ένα καλώδιο RGB που το έχετε κατά λάθος διπλή φορά αγορασμένο από το eBay. Δηλαδή μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι και μια καμπίνα arcade. Λέμε τώρα, κάνω πλάκα. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, εγώ σήμερα θα σας ξεκινήσω και θα σας δείξω τα πρώτα 5 fan mails του καναλιού που δέχτηκα το τελευταίο διάστημα μέσα στο καλοκαίρι. Και επίσης το τελευταίο κιόλας δεν το έχω ανοίξει. Θα το ανοίξω τώρα γιατί μου ήρθε πριν από 2 μέρες. Δεν θέλω να φαίνεται τα στοιχεία. Λοιπόν, αυτό θα πούμε μόνο από που μας έρχεται. Έχετε από τον πολύ καλό φίλο Βασίλη Κατζουράκη, ο οποίος είναι από την Κρήτη και συγκεκριμένα από τα Χανιά, και αυτό το θέμα μου το έστειλε λοιπόν πριν από 2 μέρες. Ξέρω τι είναι. Η αλήθεια είναι ότι ένιωσα λίγο άβολα που μου έστειλε αυτό το παιχνίδι ο Βασίλης. Βέβαια μου εξήγησε ότι το είχε διπλό και ότι δεν είχε σκοπό να το πουλήσει και ότι χάρηκε πραγματικά να έρθει στη δικιά μου κατευχή, γιατί ήξερε, ας πούμε, ότι δεν το έχω. Οπότε μου λέει Νικόλα, είναι δικό σου. Εντάξει, εγώ κοκκίνησα λίγο, ντράπηκα, εννοείται, αλλά εντάξει, θα τον φτιάξω και εγώ το Βασίλη, κάτι θα σκεφτώ. Εδώ τώρα θα δούμε το πρώτο πράγμα. Επίσης να πω ότι η διεύθυνση fan mail είναι αυτή τώρα που θα περάσει από μπροστά σας.
και το fan mail απλά υπάρχει πλέον λοιπόν και στο κανάλι. Όποιος θέλει να στείλει κάτι με αναφορά σε επόμενο επεισόδιο κτλ. Καλοδεχούμενο ή κάτι αν είναι να πεταχτεί π.χ. να πάει στα σκουπίδια, εννοείται ότι εδώ αν δεν το έχω θα είναι κάτι που θα κοσμήσει τη συλλογή μου και θα πάει σε καλά χέρια με λίγα λόγια. Θα καθαριστεί, θα προμοταριστεί, καταλάβατε. Εδώ λοιπόν με δυσκολεύει λίγο για να το ανοίξουμε καλύτερα. Λοιπόν, και ωραίο packing. Δεν ξέρω αν κάποιοι έχετε μαντέψει τι βλέπετε. Εγώ τώρα θα το κάνω έτσι λίγο πιο brutal. Τι να πω, Βασίλη, πραγματικά αγόρι μου, δεν έχω λόγια. Είναι απίστευτο αυτό που μου στείλες. Λοιπόν, παιδιά, Mickey Mania για Mega CD. Από Sony, συνεργασία Disney, για Sega. Εγώ θα σας πω μόνο ότι αυτό το παιχνίδι, το συγκεκριμένο, έχει βγει και για Super Nintendo και για Mega Drive και αργότερα βγήκε και για PlayStation 1, με διαφορετικό λίγο τίτλο. Αυτό είναι το καλύτερο port. Άψω και το CD. SIB, τελείως μου το έστειλε ο Βασίλης. Είναι το καλύτερο port, παιδιά, μπορείτε να παίξετε το Mickey Mania. Είναι διαδεδομένο, δηλαδή το ξέρει ο κόσμος ότι η Mega CD έκδοση είναι το καλύτερο, ας πούμε, format που μπορείτε να το παίξετε. Βασίλη, αγόρι μου, και πάλι θερμά ευχαριστώ, απίστευτο παιχνίδι, πολύ δυνατός τίτλος, θα κοσμήσει τη συλλογή μου με τα Mega CD, σε ευχαριστώ πολύ και επιφυλάσσομαι κάποια στιγμή να στο κάνω και ένα review, ένα retro review. Πάμε να δούμε το επόμενο fan mail, τα οποία αυτά, παιδιά, τώρα τα άλλα fan mails μου έχουν δοθεί τους περασμένους μήνες, απλά δεν τα έχω κρατήσει στις συσκευασίες. Εκτός από ένα που ήρθε πριν από 10 μέρες, έχω κρατήσει μόνο λίγο την αρχική συσκευασία. Αυτά λοιπόν εδώ μου τα έστειλε ο φίλος ο Παναγιώτης ο Βινιεράτος από την Αθήνα. Ένα Lord of the Rings. Εγώ είχα το Aragorn's Quest και το Two Towers. Συγγνώμη, το Return of the King είχα εγώ, δεν είχα το Two Towers. Και ο Παναγιώτης είναι φαν του καναλιού και μου λέει τα έχω, μου περισσεύουνε, δεν τα θέλω, σε καλή μεριά μου λέει Νικόλα. Στα VM, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το δεύτερο είναι αυτό εδώ, Superbikes, γιατί ξέρει ότι γουστάρω τις μηχανές και συγκεκριμένα τα Superbikes. Εντάξει, πολύ ωραίο. Δύο παιχνιδάκια ο Παναγιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη μου. Πάμε στο επόμενο. Ο φίλος ο Θάνος. Ο Θάνος ο Άκουα. Συγγνώμη, φέρα και ένα μοτό που είχα εγώ κατά λάθος. Μου έδωσε από κοντά, είναι η αλήθεια. Απλά μου το είπε, πάρ' το σαν donate fan mail. Μου έδωσε ένα περιοδικό games που δεν είχα. Και επίσης μου έδωσε και ένα Virtual Fighter 5 για Xbox 360, που το είχε τριπλό. Δεν το είχα εγώ για το 360. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα, Θάνο μου. Και πάμε στο επόμενο. Αυτό το παιχνίδι μου το είναι σφραγισμένο, παιδιά. Εγώ δεν το έχω ανοίξει, βέβαια έχει χαλάσει η σφραγίδα του, αλλά άντε θα ανοίξω τώρα. Έχει πολύ πράγμα εδώ. Δεν πειράζει τίποτα. Το παιχνίδι αυτό μου το έκανε fan mail ο φίλος του καναλιού, ο Παναγιώτης Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτός μου είπε, Νικόλα μου λέει, το είχα, δεν το χρειάζομαι, είναι για τη δικιά σου συλλογή που έχει και Game Boy, να την κοσμήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα, Παναγιώτη. Ειλικρινά με έχουν σκλαβώσει οι παιδιά τα δώρα αυτά. Δεν έχει σημασία αν είναι αξίας, αν έχει 1 ή 100 ευρώ. Η κίνηση και μόνο ότι μου δίνετε κάτι δικό σας γιατί το γουστάρετε, ας πούμε, πραγματικά με κάνει να νιώθω ωραία, ρε παιδί μου. Είναι ωραία αυτή η κίνηση και εννοείται ότι αυτά τα παιχνίδια θα μείνουν για πάντα στη συλλογή μου. Δεν είμαι σκάλπερ εγώ, δεν πουλάω, δεν κάνω, δεν ανταλλάζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε και για το τελευταίο fan mail. Αυτό εδώ λοιπόν, παιδιά, F1 Race, σφραγισμένο με Nortec. Είχε ξεμείνει προφανώς από στόκ της η Tochu, γιατί το F1 Race είναι από τα πρώιμα παιχνίδια που έφερε η Tochu.
Αυτό λοιπόν ήταν ξεχασμένο όταν άλλαξε την προσωπία και μπήκε η κλασική ενοχλητική σφραγίδα ασφαλείας της Nortec που ξενερώνει όλους τους συλλέκτες γιατί κυτρινίζει και είναι πάρα πολύ δύσκολο να φύγει. Σφραγισμένο, brand new unused, από τον φίλο του καναλιού, τον μη εξαιρεταίο και αγαπητό Dennis Urbano που αγαπάτε πάρα πολύ κι εσείς, που έχουμε δείξει το room tour του, έχουμε δείξει κάποια επεισόδια και έχω δει ότι τον έχετε συμπαθήσει πάρα πολύ τον Dennis. Ο Dennis αυτό μου το έκανε δώρο γιατί του έκανα μια εξυπηρέτηση, του έκανα ας πούμε ένα κονέ και βρήκε κάποια πράγματα που ήθελε και ο Dennis από τη χαρά του, από το ίδιο μαγαζί που του πρότεινα, που συγκεκριμένα ήταν και το Zartan Toy Store που δεν είχε ξαναπάει ο Dennis. Τη μέρα που επισκέφτηκε λοιπόν και πήρε αυτά που του είπα εγώ σε καλύτερη τιμή και λόγω με τις συνεργασίες με το κανάλι που έχουμε, 20% σε πράγματα στο eBay Store, ο Dennis πήρε αυτό σαν, τι να πω, δείγμα γνωμοσύνης, πώς να το πω, δεν ξέρω, και είπε ότι στο κάνω δώρο, γιατί ήξερε ότι το είχα μικρός, το είχα χάσει. Και ο Dennis με εκπλήσει ουσιαστικά με το δεύτερο δώρο του, γιατί όσο έχετε δει και το επεισόδιο στη συλλογή του, μου έκανε δώρο και ένα Batman για το Game Boy, SIB κανονικά. Dennis μου, ξέρεις την άποψή μου και τα feelings μου για σένα, είσαι πολύ καλός συλλέκτης, σε συμπαθώ και σε νιώθω πάρα πολύ φίλο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα. Λοιπόν, αυτά παιδιά ήταν τα fan mails από 5 άτομα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που μου στείλατε αυτά τα κομμάτια και τώρα λοιπόν πάμε να περάσουμε στο επόμενο μέρος, το τι έχω πάρει γενικά διαδίκο από Απρίλη έως Ιούλη. Αυτή την περίοδο να το πω έτσι, αυτό που με έκανε περήφανο και μου δυνάμωσε πάρα πολύ τη συλλογή, αλλά ταυτόχρονα με τσάκισε κιόλας οικονομικά, ήταν η απόκτηση του brand new unused Multimega Sega που σας παρουσίασα και καπάκια μετά από ένα μήνα με διαφορά, πολύ μικρή διαφορά δηλαδή, που βρήκα την καμπίνα, το Sega Kiosk, το Sega. Σας το περνάω μια εικόνα το κιόσκι. Όσους δεν το έχετε δει, που δεν ξέρω πώς το έχετε χάσει, αν το έχετε χάσει αυτό το επεισόδιο, μπορείτε να ανατρέξετε να το δείτε πίσω. Τα περασμένα επεισόδια μέσα στο καλοκαίρι, παρουσίαση της ίσως τελευταίας μοναδικής ορισμένης ελληνικής ζέγκετρων βιτρίνα Sega στη χώρα μας. Και το δεύτερο κομμάτι, παιδιά, ήταν και αυτό που επίσης σας το παρουσίασα. Να σας πω ότι από τότε που είδατε το επεισόδιο, τώρα το ξαναπιάνω το κουτί. Όπως ήταν, έχει μπει στο ράφι. Αυτό πάλι για όσους δεν έχουν δει το επεισόδιο, είναι το Holy Grail της συλλογής μου το δεύτερο. Είναι ένα αχρησιμοποίητο στο κουτί του ολοκένουργιο Sega Multimega. Και αχρησιμοποιητό θα μείνει και για πάντα, έτσι το είχαμε πει σε εκείνο το βίντεο. Όσοι δεν έχετε δει το βίντεο, εννοείται ότι μπορείτε να ανατρέξετε, να πάτε να το δείτε. Θα βάλω στη συνέχεια τις συλλεκτικές που έχω πάρει αυτό το διάστημα. Πήρα έτσι 4 συλλεκτικές, τις βάζω πρώτες για να τελειώνουμε πιο γρήγορα. Εδώ είναι η Elder Scrolls, η Somerset Edition, με το Steelbook. Ένα πολύ δυνατό hardcover, παιδιά, βιβλίο, ένα book, φαίνεται και λίγο εδώ. Το άγαλμα είναι μεγάλο, βέβαια τώρα είναι πίσω στη βιβλιοθήκη, δεν το έχω κατεβάσει. Επίσης έχει και ένα χάρτη. Εντάξει, ωραία συλλεκτική. Το Steelbook εμένα και αυτό μου αρέσει πολύ. Εντάξει, μια τίμια συλλεκτική, μεταχειρισμένη την πήρα. Σε καλή τιμή, ας το πούμε. Μετά επόμενη συλλεκτική που τσίμπησα και αυτή παιδιά την ήθελα χρόνια γιατί ήταν πάρα πολύ όμορφη κατ' εμέ. Σου είπα να κάνω χώρο γιατί με τις συλλεκτικές λέω το Multimega θα γίνει και μια ζημιά. Λοιπόν, ήταν η Doom. Η Collector's Edition. Δεν χωράει και στην κάμερα. Για όσους δεν ξέρετε, έχει μέσα απλά το Steelbook και έχει αυτό το άγαλμα, τον Revenant, το οποίο παίρνει μπαταρίες. Και εδώ δηλαδή κάτω έχει ένα φαν, ένα ανεμιστήρα, ο οποίος σπινάρει και έχει και LED μέσα και δίνει και το εφέ από κάτω ότι υπάρχει χρωματισμός. Όμορφη φιγούρα, εντυπωσιακή φιγούρα, όμορφη, εντάξει, ένα στρατιώτης της κόλασης είναι, πόσο όμορφο μπορεί να θεωρηθεί αυτό δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνετε θέλω να πω, έχει ωραία λεπτομέρεια. Το παιχνίδι το έχω αφήσει στη μέση. Δεν το είχα παίξει τότε στην Ελλάδα του το 2015. Απλά όταν βγήκε το Eternal, πορώθηκα και είπα κάτσε να πάρω έστω να ξεκινήσω από εκεί και να πάμε άλλη στιγμή στην Eternal. Ωραία συλλεκτική κι αυτή. Επόμενη συλλεκτική που θα σας την κάνω επεισόδιο παρουσίαση, γιατί δεν βλέπω να υπάρχει κάποια στο ελληνικό tube. Και ξέρετε ότι μου αρέσει να ανεβάζω κάτι για πρώτη φορά στο ελληνικό tube. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ, παιδιά. Η Pip-Boy. Η Fallout 4 Edition. Για όσους δεν γνωρίζουν,
Μέσα εδώ υπάρχει το Pip Boy που φοράνε οι χαρακτήρες ανέκαθεν σε όλα τα παιχνίδια της σειράς. Είναι ένα πράγμα που μπαίνει εδώ στο χέρι, τεράστιο. Πάρα πολύ όμορφο, μπαίνει μέσα το κινητό. Το παιχνίδι είναι μέσα, χωρίς DLC όμως, με ένα πολύ όμορφο steelbook και με έναν μεγάλο χάρτη, τα specials του παιχνιδιού, μια μεγάλη αφίσα. Όμορφη συλλεκτική, την ήθελα καιρό, την απόκτησα και αυτή στην καραντίνα αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί. Τη βάζω και αυτή στην άκρη. Και η τελευταία συλλεκτική για να κλείσω με τις συλλεκτικές, και αυτή δεν χωράει σχεδόν, δεν θα μπει καθόλου στην κάμερα, σας την έχω ήδη δείξει και ήταν η Sonic Mania, η Collector's Edition. Πολύ όμορφη, με το Mega Drive το 1 μέσα, το Decoy, με ήχους, το Sonic. Και το παιχνίδι του Sonic Mania, πολύ μεγάλο το κουτί αυτό, το παίρνω από εδώ γιατί μας κάνει και ίσκιο. Και τώρα, πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε, από hardware που είναι πολύ λίγο το hardware που πήρα αυτό το διάστημα. Φαίνω τώρα μόνο την κονσόλα. Πήρα και ένα Master System 3, κομπλέ, με το ιδιαίτερο το τροφοδοτικό του και το ιδιαίτερο το RF το καλώδιο, το απλά τώρα τα έχω μέσα μαζεμένα. Το controller του με τον Sonic, το Tech Toy. Παιδιά, να ξέρετε για αυτό, ουσιαστικά δύο κουτιά εγώ ψάχνω πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Ψάχνω ένα άδειο κουτί από Master System 3 και ένα άδειο κουτί από Panasonic 3DO FZ1. Πιο πολύ καίγομαι για το κουτί του Master System 3. Οπότε, αν κάποιος έχει ένα κουτί, δεν ξέρω τώρα, του έχει μείνει μόνο το κουτί, έχει δύο κουτιά γιατί είναι select και έχει δύο και θα ήθελε να δώσει το ένα να το αποχωριστεί, μην διστάσετε να μου στείλετε ένα μήνυμα ή στο Instagram ή στο Facebook και να κανονίσουμε τα περαιτέρω να σας το αγοράσω, γιατί πραγματικά το ψάχνω. Θέλω ένα κουτί που στην καλύτερη μέσα να έχει το μάνιο και τα χαρτόνια. Αν δεν τα έχει, έστω στη χειρότερη το κουτί. Και όπως είπαμε και ένα κουτί FZ1. Το αφήνω εδώ αυτό. Πήρα και ένα ζάπερ που μικρός δεν είχα ποτέ NES Zapper. Βγαίνουν και σε δύο διαφορετικά χρώματα, ένα πορτοκαλί και ένα διαφορετικό που είναι πιο πολύ γκρι. Βρήκα αυτό εδώ, το πήρα, αμεληταία η τιμή του. Επίσης, μια αντιγραφή Quickshot της εποχής. Θα θυμάστε τα Quickshot. Αυτό είναι αντιγραφή, είναι το Quick Joy. Μου το έδωσε ένας φίλος, το είχε δηλαδή στα πράγματά του, έκανε κάτι ανασκαφές πρόσφατα και μου λέει πάρτο ρε Νικόλα. Ευχαριστώ πολύ και εσένα. Ουσιαστικά και αυτό σαν fan mail donate το θεωρώ. Επόμενο κομμάτι, το οποίο αυτό μου άρεσε πάρα πολύ γιατί μικρός το έπαιζα σε ξάδερφό μου, δεν το είχα εγώ, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο παιδιά, είχα ήδη το Game Boy εγώ τότε, απλά με το συγκεκριμένο μου άρεσε πάρα πολύ το σχήμα του και το σχήμα του και ότι ήταν χελονιτζάκια. Αυτό εδώ. Το θυμάστε? Της Konami. Teenage Mutant Ninja Turtles. Αυτό. Λοιπόν, είχε βγάλει και δύο. 1989. Είναι λειτουργικό. Απλά τώρα δεν έχω τις μπαταρίες μέσα, το έχω ξεχάσει. Πολύ όμορφο. Και έχει και βγάλει και το δεύτερο revision. Θα το πάρω αυτό κάποια στιγμή. Αλλά εγώ μικρός με αυτό έπαιζα. Ξέρετε, τώρα είναι με τα κινούμενα, τις animated εικονούλες μέσα τις σκιές. Σαν τα Game & Watch, ας πούμε. Το ίδιο πράγμα. Ή όλους αυτούς τους κλόνους, τους περίεργους και τους πανηγυριώτικους που υπήρχαν στα 90s. Πολύ χάρηκα, παιδιά, που το βρήκα αυτό το κομμάτι. 20 ευρώ το πήρα. Επόμενο. Άλλο ένα κομμάτι που ήθελα από μικρός και τα τελευταία 6 χρόνια που συλλέγω, ενώ έχω πάρει τις Παναγιάς στα μάτια, να το πω ουσιαστικά έτσι, αυτό πάντα το ξέχναγα. Το αμελούσα. Κάποια στιγμή το βρήκα μπροστά μου. Και το πήρα και από έναν φίλο από Θεσσαλονίκη, ο οποίος παρακολουθεί το κανάλι, ο Κώστας. Και όταν, ας πούμε, ήταν να μου το στείλει και τα στοιχεία, μου λέει: «Ωπαρε φίλε», μου λέει, «ξέρω ποιος είσαι». Και του λέω εγώ στο chat: «Ποιος είμαι, ρε φίλε?» «Ο Console Hunter», μου λέει. «Χα, ξέρεις, κατάλαβες». Και γελάσαμε εκεί λίγο. Αυτό εδώ, παιδιά. Το Nintendo Game Boy Pouch. Έχω ένα φίλο που το λέει αστεία, το λέει Pouch. Λοιπόν, Pouch Game Boy. Παίρνει μέσα, λέει, 8 παιχνίδια. Εγώ βέβαια βλέπω χώρο μόνο για 3, εκτός αν εννοούν ότι χωράνε και τα άλλα. Μπαίνει και το Game Boy εκεί. Έχει και από πίσω άλλο μεγάλο slot. Αυτό πάντα που και πλέον πολύ πιο εύστοχα δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί ενώ ήταν Game Boy είναι με ροζ χρώμα. Λες και ήταν το Game Girl που θέλαν κάποτε να βγάλουν και νομίζω βγήκε κιόλας μια εποχή σε κάποια χώρα.
Βάλ το μπλε, βάλ το ένα σιέλ, βάλ το ένα πρασινάκι. Τι μου έχει αυτό το ροζ? Δηλαδή, ξεκάθαρα, παιδιά, όσο και να έχουν αλλάξει εποχές, αυτό δεν είναι χρώμα για Game Boy. Είναι για Game Girl. Λοιπόν, στην άκρη και το pouch, εδώ. Πού να πάμε? Να πάμε εδώ μετά σε δύο πολύ γρήγορα λουζ κασετάκια που δεν τα είχα. Θα τα αντικαταστήσω με SIM κάποια στιγμή. Sonic 1 και Sonic 2 είναι πρακτικά το ίδιο παιχνίδι μου του Master System σε port για Game Gear. Πολύ αξιόλογη αυτή η μεταφορά γενικά και από θέμα ανάλυσης, παιδιά, και στο Game Gear, να ξέρετε, φαίνονται πιο ωραία αρκετά παιχνίδια. Βέβαια τώρα το πόσο κάποιος μπορεί να παίξει σε μια απλή οθόνη Game Gear είναι λίγο κατόρθωμα, εκτός αν μιλάμε για καμιά μονταρισμένη με LED, για backlight LED καλύτερο, ή για καμιά τύπου Mac Wheel. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο τα ρετρό μας, αφού έχουμε πιάσει Master System. Να συνεχίσουμε με Master System. Λοιπόν, εδώ πήρα κάποια παιχνιδάκια. Πήρα το Lemmings, έτσι. Δεν ήταν ακριβό παιχνίδι. Lemmings, δεν το έχω σε κάποιο άλλο format. Το έχω παίξει μικρός, εννοείται, σε Amiga και σε PC εποχής. Πάμε να το τσιμπήσω. Global Defense, από τα πρώιμα παιχνίδια του Master System, τέλη δεκαετίας 80. Ένα άλλο ωραίο παιχνίδι, το Jungle Book, με το Mowgli, με τη Virgin. Πολύ καλά γραφικά για Master System, πολλά levels, 11 levels. Ένα ωραίο παιχνιδάκι, όσοι δεν το έχετε δει να το πάρετε, μετράει πάρα πολύ. Simpson, Bart vs. The Space Mutants. Και υπήρχε και ένα άλλο, το VS The World, που το έχω στο NES από μικρός εκείνο. Tectoy έκδοση, βρήκα κάποια παιχνίδια Tectoy και ήθελα να τα τσιμπήσω. Έχω ήδη λίγα, πήρα κι άλλα τρία. Το αυξήσαμε λίγο το collecting, ας πούμε, σε αυτή την κατηγορία. Και εδώ είναι, να σας δείξω τώρα, και τα πιο ακριβά παιχνίδια που έχω για Master System. 3, 2, 1 κτλ. Είναι της Tectoy. Το πρώτο είναι το Lion King, Tectoy, έκδοση. Το έχω και σε κανονική version, το πήρα όμως και στην Tectoy. Θεωρείται ένας από τους δυνατούς τίτλους για συλλεκτικά, βασικά, λόγω Tectoy. Είναι πιο ακριβό από το να πάρεις ένα κανονικό Lion King για Master System, λόγω έκδοσης. Και εδώ είναι ένα παιχνίδι που ήθελα να πάρω χρόνια. Πιστεύω ότι είναι από τα πολύ δυνατά κομμάτια του Master System. Το πιο ακριβό παιχνίδι είναι το Power Strike το 2 και κάποια άλλα μετά που πέφτουν αρκετά από την τιμή του Power Strike. Το Power Strike μπορεί να βαρέσει 250-300 ευρώ. Μετά είναι αυτό το παιχνίδι, ακολουθεί. Γενικά υπάρχουν κάποια παιχνίδια μετά στα 150. Οπότε πήρα αυτό εδώ, το Spider-Man Return of the Sinister Six, πάλι Tectoy version. Εγώ αυτό το παιχνίδι το έχω από μικρό στο NES. Και τα τελευταία χρόνια είχα διαβάσει έτσι σε κάτι console wars και reviews ιντερνετικά ότι η Master System έκδοση είναι πολύ πιο δυνατή. Εγώ το έπαιξα όταν το πήρα, έπαιξα δύο λεβελάκια έτσι. Ήθελα να συνδέσω και το NES να δω διαφορές. Τώρα εγώ από το παιδικό μου μυαλό πιστεύω ότι είναι το ίδιο. Μένει μόνο μια σύγκριση από μηχάνημα σε μηχάνημα. Τώρα βέβαια για να λένε κάποιοι υπορωμένοι ότι είναι όντως η καλύτερη version, πιστεύω ότι θα είναι, γιατί όσοι δεν το ξέρετε, το Master System είναι ανώτερο τεχνολογικά από τον NES. Έχει μεγαλύτερη παλέτα, μεγαλύτερη ισχύ κτλ. Οπότε γι' αυτό έβγαλε κάποια παιχνίδια πάρα πολύ δυνατά προς το τέλος του. Αυτό ουσιαστικά λοιπόν είναι και το πιο ακριβό μου παιχνίδι στη συλλογή του Master System. Spider-Man, Return of the Sinister Six. Το βάλουμε εδώ. Και πάμε λίγο να συνεχίσουμε με Mega Drive κομματάκια που πήρα αυτό το διάστημα. Ένα κομμάτι, ένα παιχνίδι που είχα την έκδοση 1995-1996, δεν είχα το τελευταίο, του 1997, ελληνικό κιόλας, Zegetron, και με το ιδιαίτερο cartridge της Electronic Arts, το βαρύ manual. Είχα ξαναπεί πρόσφατα στην παρουσίαση της βάσης της Sega, της Zegetron. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το NBA Live 97 είναι το τελευταίο παιχνίδι που βγήκε για Super Nintendo και Mega Drive. Άλλοι
υποστηρίζουν ότι είναι το Jurassic Park, το Lost World που είχα πει και εγώ τις προάλλες, και κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι είναι ένα άλλο παιχνίδι, το Frogger, κάπως έτσι. Ναι, Frogger, όχι Frog, κάπως, Frogger. Το κλασικό το Frogger και το παλιό το αταρίστικο. NBA 11-7 λοιπόν δεν υπήρχε, εντάξει, ένα δεκάρικο. Εντάξει, δεν ήταν ακριβό παιχνίδι αυτό. Συνεχίζουμε με ένα παιχνίδι που πραγματικά η αλήθεια είναι ότι ήθελα να το πάρω για το Saturn αυτό, καθώς θεωρώ ότι η version του Saturn είναι το καλύτερο port. Είναι ένα παιχνίδι που έχει βγει σε πάρα πολλές πλατφόρμες, παιδιά, έχει βγει σε πάρα πολλές κονσόλες, από Game Boy μέχρι Jaguar, CD, 3DO, Mega Drive, Super Nintendo, Saturn, PlayStation. Βέβαια, οι πιο πολλοί το παίζαμε στα arcades. Εγώ μικρός το είχα στο Game Boy, στην πιο απλή και απατηλή έκδοση. Και αυτή είναι η έκδοση του Mega Drive, την οποία έβαλα και το έπαιξα. Θυμήθηκα τις ωραίες εποχές και τις μουσικές αυτές τις ωραίες. Δεν είναι ακριβό παιχνίδι, στο 30 εκεί συνήθως, μεταφορικά από eBay. Όσοι δεν το έχετε, πάρτε το. Ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο beat'em up της εποχής που είχε διαφημιστεί. Δεν τα πήγε τόσο καλά, αλλά για μένα παραμένει ένα από τα ιδιαίτερα παιχνίδια, μάλλον γιατί μου αρέσαν και οι δεινόσαυροι πάρα πολύ όταν ήμουνα μικρός, θεωρώ. Οπότε ας το βάλουμε και αυτό εδώ. Συνεχίζουμε με ένα άλλο παιχνίδι έπος, το World of Illusion, starring Mickey Mouse και Donald Duck. Οι περισσότεροι σίγουρα, ειδικά όσοι είστε φανατικοί και ασχολείστε με Sega, θα έχετε παίξει το Castle of Illusion, είτε σε Mega Drive, είτε σε Master System. Το World of Illusion είναι μια φυσική εξέλιξη, πιο μετά, με ακόμα πιο ζωντανά γραφικά, πιο όμορφο gameplay, είναι και ο Donald μέσα, είναι για δύο παίχτες. Είναι ένα πολύ αξιοσημείωτο παιχνίδι και δεν το είχα. Επιτέλους μπήκε και αυτό στη συλλογή. Πολύ όμορφο. Ένα άλλο παιχνίδι, Rolling Thunder 2, ιδιαίτερο παιχνιδάκι. Εντάξει, όλα τα παιχνίδια που έχω πάρει εννοείται ότι είναι SIB, δηλαδή Complete in Box. Πλέον δεν παίρνω loose παιχνίδια. Εντάξει, ιδιαίτερο παιχνίδι. Μπορείτε να δείτε λίγο τα levels. Πάει σε διάφορα levels σε όλο τον κόσμο. Ωραία γραφικάκια. Από τα πρώτα παιχνίδια, 90-91, είναι της Namco κιόλας, που δεν το τόνισα πριν. Namco Sega. Ωραίες συνεργασίες εποχής. Και το τελευταίο παιχνίδι για Mega Drive είναι ίσως και το πιο καλό, πιο ιδιαίτερο πλέον στο Retro Collecting, και έχει σαν hidden gem για όσους δεν γνωρίζετε. Και ένα σκοπός κιόλας και με τις παραλαβές μου είναι να σας πω ότι κάποια παιχνίδια, ας πούμε, είναι και hidden gems για όσους δεν γνωρίζουν. Ένα από αυτά λοιπόν είναι το Atomic Runner, ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο side-scrolling action platformer. Πολύ όμορφο παιχνίδι. Πολλοί κόσμοι το έχει παίξει στα arcades, που έχει και ένα άλλο όνομα στα arcades, το ξεχνάω βέβαια συνέχεια. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι έχει πρακτικά δύο ονομασίες. Τώρα πραγματικά μου διαφεύγει η δεύτερη, ενώ εντάξει, ίσως κάποιοι να το θυμάστε με τη δεύτερη ονομασία. Η Mega Drive έκδοση είναι τουλάχιστον αυτή, Atomic Runner. Αυτό είναι σε πολύ καλή κατάσταση κιόλας, είναι σαν καινούριο σχεδόν. Atomic Runner. Και πάμε να συνεχίσουμε κάποια άλλα παιχνίδια. Ένα λοτάκι που βρήκα, Xbox 1, αγαπάω και το Xbox 1. America's Army, Rise of the Soldier, Sega GT 2002, CSI, Crimes and Investigation, Madagascari, Shrek και άλλο ένα το οποίο ήταν μέσα στο lot, χωρίς εξώφυλλο βέβαια, και είναι το Unreal Championship 2. Ένα λοτάκι, σε καλή τιμή αυτά, τα πήρα νομίζω ένα εικοσάρικο όλα. Κάτσε, γιατί δεν έχω πού να τα βάλω εδώ, έχουμε την κάρη πάλι. Τα βάλω εδώ πλάγια. Από Sega, Sewer Shark, το μοναδικό PAL παιχνίδι Mega CD που είναι σε θήκη Sega CD. Ιδιαίτερο παιχνίδι, Tinka στα FMV. Ήταν από τα πρώτα πρότυπα παιχνιδιού που μπορεί να παίξει κάποιος αγοράζοντας ένα Mega CD.
μεγάλο booklet, ιδιαίτερο παιχνίδι. Αν όσοι έχετε Mega CD και δεν το έχετε, σας προτείνω να το πάρετε. Αυτός είναι ο Ghost, ο πιλότος. Είναι ουσιαστικά ένα περίεργο όχημα το οποίο το πιλοτάρετε σε κάποιους τεράστιους υπονόμους στο μέλλον που καθαρίζετε διάφορα τέρατα, μπλα μπλα μπλα, μεταλλαγμένα. Ιδιαίτερο παιχνίδι με FMV και όπως είπαμε και το μοναδικό σε NTSC αμερικάνικη θήκη. Συνήθως το βρίσκεται από 30 έως 50 ευρώ ανάλογα σε όλα και την κατάσταση και τα μονταφορικά. Sure Shark λοιπόν, το βάζουμε και αυτό εδώ. Πήρα ένα δεύτερο Nintendo 64 Expansion Pack. Είχα ένα, απλά μικρός είχα πετάξει το κουτί, μικρός, έφηβος, ξέρω εγώ, στα 18-19, πότε είχα πάρει το Nintendo 64, το 2000 το είχα πάρει νομίζω. Οπότε πήρα και ένα δεύτερο, σε πάρα πολύ κατάσταση, μέσα και με τα χαρτιά του όλα. Τώρα δεν το άνοιγα να το βγάλω, θα χαλάσω λίγο τα χαρτόνια. Καλή τιμή αυτό. Το πήρα, ένα εικοσάρικο, αλλά είναι πραγματικά σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το βάλουμε και αυτό εκεί. Και συνεχίζουμε με Gears of War 1, η Limited Collector's Edition. Γενικά με πιάσε μια φρίκη να μαζέψω όλα τα Gears of War, ενώ είχα τις κανονικές εκδόσεις. Αποφάσισα να αγοράσω και τις Limited Collector's Edition. Το βλέπουμε εδώ με το booklet. Οπότε αυτό είναι του 1. Το case. Το βάζω εδώ. Αγόρασα και του 2. Το οποίο και αυτό είναι πολύ όμορφο. Βγαίνει στα πλάγια με ένα πάρα πολύ όμορφο steelbook και ένα πάρα πολύ όμορφο artbook. Και έχει και μέσα εδώ τώρα κάποιες άλλες εικόνες. Ωραίο, όχι και τόσο ακριβό να το βρει κανείς. Το πιο δύσκολο είναι να καταφέρει κάποιος να το βάλει μέσα στη θήκη του, καλά πάλι. Το βάλουμε έτσι τώρα αυτό, ωραία. Gears of War 2, στο περασμένο επεισόδιο αν θυμάστε, όσοι με παρακολουθείτε, είχα πάρει και το Steelbook, τη Limited Collectors του Gears of War 4, συγγνώμη του 3, για 360. Και παρότι έχω για το Gears of War το 4, δεν έχω πάρει το 5, να πω την αλήθεια. Θέλω να βρω και το Steelbook του 4 και μετά να πάρω και το 5 όταν θα βγει με όλα τα παιχνίδια, με όλα τα DLC θεωρητικά μέσα και να το βρω και με ένα Steelbookάκι, ώστε να έχω και αυτή την ιδιαίτερη σειρά exclusive της Microsoft να τα έχω όλα σε Limited Collector's Edition με τα Steelbookάκια της. Συνεχίζουμε με ένα άλλο Steelbook. Βρήκα το Steelbook του Skyrim, του Special Edition. Κάνουμε λίγο focus. Ωραίο steelbook. Είναι μη κολλήσει κάποιος με τα steelbook γενικά. Ένα steelbook Halo, Skyrim. Skyrim λίγο, sorry, Witcher. Είναι εκδόση για PC. Μ' άρεσε το steelbook βέβαια. Το πήρα. 12 ευρώ, όχι πολλά λεφτά. Σκέτο όπως αυτό, είναι άδειο. Απλά μου άρεσε το steelbook, το πήρα ένα 12 ευρώ. Μετά εδώ κάπως τώρα βρέθηκε και το steelbook από την έκδοση την Elder Scrolls, τη Somerset. Ωραίο και αυτό, ωραίο steelbook. Το βάλουμε και αυτό στην άκρη. Επίσης ένα παιχνίδι το οποίο όσοι είχατε δει το επεισόδιο στο Console Hunting Room Tour στο Select τον Αντρέα και το Στέλιο. Αυτό είναι το παιχνίδι που μου κάνανε δώρο τα παιδιά για την επίσκεψη που τους έκανα, για το επεισόδιο που τους χάρισα. Πάρα πολύ όμορφο το steelbook αυτό. Κλασικά η αγάπη μου για τις μηχανές, το ξέρουν και εκείνα τα παιδιά. Έχει μια πολύ ωραία, μια πολύ μεγάλη ωραία αφίσα Ducati. Και εδώ έχει και άλλα πραγματάκια. Έχει κάτι κωδικούς, αχρησιμοποίητα παιδιά, βλέπετε, δεν έχουν εξηθεί. Το παιδί, ο Ανδρέας μου το έδωσε σε καταπληκτική κατάσταση. Το παιχνίδι είναι, βασικά είναι brand new and used, ξέρω εγώ. Σε λεπτό το βάλουμε και αυτό όπως ήταν πριν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά και πάλι. Πολύ όμορφο, μου αρέσουν τα steelbooks. Και είναι και ωραίο steelbook αυτό για PS3.
Και βασικά για PS3 δεν έχω και κανένα Steelbook, να σου πω την αλήθεια. Δεν είχα ποτέ Steelbook για το PS3. Αυτό είναι και το πρώτο μου και το μοναδικό. Το βάζουμε και αυτό εκεί. Και πάμε να κλείσουμε το επεισόδιο και με last gen αγορές, οι οποίες κλασικά είναι οι λιγότερες πάντα. Το Sleeping Dogs, το Definitive Edition, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα remaster παιχνιδιού του PS3. Απλά έχει όρατα DLC, έχει ένα ωραίο Yakuza θεματικό artbook και το παιχνίδι σε ένα ωραίο χάρτινο case, ας πούμε, που εντάξει, φαίνεται ωραίο και στο ράφι μας, να το έχουμε έτσι στα πλάγια. Sleeping Dogs, Definitive Edition, το βάλω και αυτό κάπου εδώ. Για PS4 ένα άλλο παιχνίδι που πήρα είναι το Detroit, το Become Human. Είμαι στην αρχή του παιχνιδιού, δεν έχω παίξει πολύ. Είχα παίξει λίγο PS4 αυτό το καλοκαίρι και συγκεκριμένα έπαιξα για το Death Stranding, που το σνόμπαρα. Θα μιλήσω άλλη στιγμή για το Death Stranding, να ξέρετε. Γιατί σαν console hunter δεν με έχετε συνηθίσει να μιλάω για last gen, να χαϊπάρω last gen παιχνίδια, να ασχολούμαι με last gen κονσόλες. Έχετε δει ότι δεν τα πολύ λέω. Δεν σημαίνει ότι δεν έχω και άποψη για αυτά. Απλά θα έρθει και η ώρα που θα θίξω κάποια πράγματα κι εγώ. Ας πούμε, με Last of Us δεν μίλησα. Δεν με έχετε ακούσει να μιλάω για Last of Us Part 2. Θα μιλήσω και γι' αυτό. Detroit Become Human. Αυτό ήταν από PS4. Και τρία παιχνιδάκια για το One. Πήρα το Assassin's Creed το Rogue, το Remaster, παρότι το είχα για το 360 και ήταν το μοναδικό παιδιά Assassin's Creed που δεν είχα παίξει ποτέ και το είχα, δεν το είχα παίξει. Παρ' όλα αυτά λέω, αφού πριν 2 χρόνια είχε βγει το Remaster για το Xbox One, 4K Enhanced. Πολύ καλύτερη ανάλυση, 60 frames στο δευτερόλεπτο, πιο γρήγορα loadings, καλύτερες υφές, γενικά μια updated εμπειρία αυτού του παιχνιδιού. Είπα να το πάρω και να το παίξω εδώ και αυτή τη στιγμή τώρα συγκεκριμένα παίζω αυτό το παιχνίδι, το Rogue, το Remaster. Ένα άλλο παιχνίδι που πήραμε στην καραντίνα με το που βγήκε, το Resident Evil 3. Πολύ το σνομπάρουν αυτό το παιχνίδι, πολύ το κράξανε. 50 ευρώ για 8 ώρες gameplay. Ναι, δεν έχουν άδικο, αλλά οι fans του παιχνιδιού σίγουρα δεν μπορούσαν να το χάσουν, όπως και εγώ. Δηλαδή, εγώ το πήρα day one και συγκεκριμένα το Console Club. Μου το έφερε την πρώτη μέρα κυκλοφορία, σπίτι. Σε 5 μέρες το τερμάτιζα, έπαιζα από λίγο, έπαιζα 2 ώρες τη μέρα. Το έβγαλα σε 4-5 μέρες, έκανα ένα αργό walkthrough, 8-10 ώρες. Αλλά το χάρηκα και το έπαιξα στο normal και θα το τερματίσω και στο hardcore. Οπότε εκεί θα το δω ξανά. Όμορφα το παιχνίδι, παιδιά, όμορφα τα γραφικά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι ωραίο παιχνίδι. Εντάξει, okay, απλά δεν είχε διάρκεια. Το δεύτερο παιχνίδι που έχει μέσα, το κάτσε γιατί το ξέχασα κιόλα, το Resistance, δεν με τράβηξε καθόλου. Παίζει να έπαιξα μισή ώρα και να το έβγαλα. Και το τελευταίο παιχνίδι για σήμερα, τις παραλαβές. Αυτό μου το πήρε δώρο η γυναίκα μου προχτές. Δεν το έχω ανοίξει κιόλας όπως βλέπετε. Θέλω να το κάνω installation σε λίγο. Το έκανε δώρο για την επέτειο γάμου μαζί με κάτι άλλα πραγματάκια. Μου έκανε και αυτό. Βλέπαμε τη σειρά στο Netflix και λέγαμε να το πάρουμε, το πάρουμε. Και μου το πήρε τέλος πάντων τώρα. Αλλά 16 DLC, πού πάτε ρε παιδιά? Δηλαδή, ποιος σας είπε ότι έχω τέτοιο χρόνο εγώ να παίξω? Με τρομάζουν λίγο τα open world παιχνίδια, αν και παίζω μόνο open world παιχνίδια. Αλλά πολύ μεγάλο παιχνίδι ρε παιδάκι μου, πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά εντάξει, είναι και παλιό παιχνίδι, είναι στην αρχή της γενιάς. Okay, είναι όμως Xbox One X Enhanced. Καλύτερα από το που το πήρα για το PlayStation 4. Τη ευχαριστώ δηλαδή που το πήρα για το X, γιατί τουλάχιστον όλα παίζουν ρόλο στο X, μέχρι το πώς θα φορτώσει και το μεγάλο το World. Όλα, το Drawing Distance, όλα παίζουν ρόλο σε αυτό το μηχάνημα. Οπότε καλύτερα που αγοράστηκε για το X, θα το χαρώ περισσότερο εκεί. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το επεισόδιο, βγήκε μεγάλο πάλι, το ξέρω. Απλά εντάξει, λέμε και μια κουβέντα σε αυτά που δείχνουμε. Όπως είπαμε και πάλι, ο σκοπός αυτών των επεισοδίων είναι να, πέρα από να σας δείξω τις αγορές που έκανα και να τις μοιραστώ μαζί σας, γιατί άμα ήθελα μπορώ απλά να μην τις μοιραζόμουν μαζί σας, είναι για να πάρετε εσείς κάποια ιδέα για κάποια αγορά, να σας έρθει έτσι κάποια ανάμνηση, να θυμηθείτε κάποιο ρετρό παιχνίδι από αυτά που παίρνω, να γουστάρετε, να πείτε α, το είχα, θα το πάρω μικρός. Αυτό είναι το νόημα των επεισοδίων μου γενικά. Ελπίζω να τα απολαμβάνετε, να σας αρέσουν. Περιμένω τα σχόλια
σχόλιά σας, κάποιο παιχνίδι που σας άρεσε, κάποιο που έχετε σε want to buy list γενικά και μην το είδατε εδώ. Περιμένω το like σας, το σχόλιο σας όπως είπαμε, περιμένω το subscribe σας αν είστε νέοι φίλοι στο κανάλι. Όσο βαράτε subscribe τόσο μεγαλώνει το κανάλι, θα μεγαλώνουν και οι ιδέες, θα μεγαλώνουν και τα πράγματα που έχω να παρουσιάσω. Το fan mail το αναλύσαμε, η διεύθυνση είναι και στην περιγραφή του επεισοδίου και από εδώ και πέρα θα είναι και σε κάθε επεισόδιο μαζί με όλα τα χρήσιμα links του Project Console Hunter. Ό,τι θέλετε είναι εκεί, μην το ξεχνάτε. Ευχαριστούμε που με παρακολουθήσατε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και θα τα πούμε σύντομα με το επόμενο επεισόδιο. Keep it retro, guys!